Σε 3 περιστατικά μέθης και 3 περιστατικά λιποθυμίας εκκλησίας στο Ηράκλειο, κλήθηκε το ΕΚΑΒ ανήμερα των Χριστουγέννων. Νωρίς το πρωί, το ΕΚΑΒ μετέφερε στο Παγνή 2 νεαρούς ηλικίας 20 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μάλιστα, ο ένας από τους 2 νεαρούς έπεσε από ύψος 2 μέτρων όταν κάθισε σε λαμαρίνα, η οποία υποχώρησε πίσω από τα δικαστήρια στην οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη. Το τρίτο περιστατικό μέθης σημειώθηκε στην παραλιακή της Σιτίας. Γύρω στις 10 το πρωί, πολίτες αντικρίσαν έναν άνδρα, ο οποίος είχε πέσει σε συντριβάνι, τον οποίο και έβγαλαν, ειδοποιώντας το ΕΚΑΒ. Η βάρδια εδώ στο συντονιστικό κέντρο μέχρι στιγμή χυλάει πολύ ομαλά και εύχομαι να τελειώσει έτσι σήμερα, να μην έχουμε σοβαρά και ευτράπελα στην διαδικασία της μέρας. Να προσέχει ο κόσμος σήμερα, είναι λίγο πονηρή η μέρα. Προσοχή σε φαγητό και αλκοόλ, οι συμβουλές από το διασώσει του ΕΚΑΒ και τηλεφωνική βάρδιας Σταύρο Πετράκη, ο οποίος αναφέρεται και στους συναδέλφους του, οι οποίοι βρίσκονται στο καθήκον και φέτος ανήμερα των Χριστουγέννων. Σήμερα Χριστούγεννα και εμείς εδώ στο καθήκον για να εξυπηρετούμε τον πολίτη, για να νιώθει ασφαλής αυτές τις μέρες. Να είναι στα σπίτια του με τις οικογένειές του υγιείς και να του προσφέρουμε ό,τι μπορούμε εμείς από το δικό μας μετερίζει. Χρόνια πολλά στους ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο και εργάζονται όπως εμείς, ένστολους, νοσοκομιακούς, τους διασώστες του ΕΚΑΒ που βρίσκονται έξω. Του χρόνου να είμαστε με τις οικογένειές μας στα σπίτια μας και εμείς. Και υγεία, υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Συναγερμός και στην πυροσβεστική υπηρεσία γύρω στις 5 τα ξημερώματα, όταν τυλίχθηκαν στις φλόγες ένα μεγάλο και ένα μικρό φορτηγό ψυγείο μεταφοράς κρεάτων στην περιοχή των Μυρών. Οι ζημιές που προκλήθηκαν ήταν μεγάλες. Είχαμε μια πυρκαγιά σε 2 σταθμευμένα οχήματα στις Μύρες. Είναι 2 επαγγελματικά οχήματα φορτηγά, τα οποία επέμβει άμεσα η υπηρεσία μας με 3 οχήματα και 6 υπάλληλους και κατασβέστηκε η πυρκαγιά χωρίς να επεκταθεί σε παρακείμενες περιουσίες ή κτίρια ή άλλα οχήματα. Ήταν σε οικοπαιδικό χώρο. Χθες το απόγευμα, η πυροσβεστική υπηρεσία παρήχε βοήθεια και σε ένα νεαρό 25 ετών, ο οποίος αποπροσανατολίστηκε σε αγροτική περιοχή στα Καλύβια και κοντά στο γυροπόταμο. Κάπου χάθηκε μέσα στη νύχτα σε παράδρομο και μπήκε σε περιοχή χωρίς να τη γνωρίζει, με αποτέλεσμα να φτάσει στην όχθη του ποταμού και να μην μπει σε αδιέξοδο και να μην μπορεί να γυρίσει. Με αποτέλεσμα να ζητήσει βοήθεια από την υπηρεσία μας, έστειλε κάποιες συνταγμένες μέσω GPS, επεβήκαμε άμεσα. Τι είναι, Αλεξανδρέ? Καμινάδα, καλοκαιρινού, μονοκατοικία. Τι πάει? Πρώτη έξοδος. Πάμε. Στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος και οι πυροσβέστες την ημέρα των Χριστουγέννων. Βρίσκονται στο καθήκον, μακριά από την οικογένειά τους, αλλά κοντά στους συνανθρώπους μας. Και για μας είναι μια οποιαδήποτε ημέρα η σημερινή, ίσως με λίγο παραπάνω επικινδυνότητα από τις υπόλοιπες, αλλά είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα. Και είμαστε μια οικογένεια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε μια οικογένεια γιατί περνάμε πάρα πολλές ώρες μαζί. Είναι ένα 24ωρο, πολύ σημαντικό για όλους. Αφήνουμε όλοι πίσω μας ό,τι αγαπάμε και είμαστε εδώ ξανά μαζί. Επιποδώς βρίσκονται και άνδρες στις τροχιές Ηρακλείου, οι οποίοι πραγματοποιούν ελέγχους στην πόλη του Ηρακλείου, στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε επικίνδυνες παραβάσεις, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίδραση ενοπνεύματος, η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, το αντικανονικό προσπέρασμα, παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες των εορτών έχει παρατηρηθεί. Από τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, υπάρχει μια αύξηση στα τροχαία ατυχήματα, στις τροχαίες συγκρούσεις της τάξης του 5%. Ανήμερα των Χριστουγέννων υπάρχουν εργαζόμενοι που βρίσκονται στο πόσο τους για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Αρκετά είναι τα περίπτερα που είναι ανοιχτά, με την κυρία Ελένη από την Αλικαρνάσο να εκφράζει την ικανοποίησή της για την κίνηση και με την ίδια να στέλνει ευχές προς όλο τον κόσμο. Είναι η κίνηση. Πάρα πολύ, γιατί τα περισσότερα μαγαζιά είναι κλειστά, οπότε εντάξει, εμείς είμαστε εδώ και έρχονται όλοι. Και βέβαια πιο βράδυ τα ποτά, ανάλογα στη βάρδια πάνε και αυτά που δίνεις, έτσι. Σε ευχές σας. Σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά με υγεία και αγάπη. Όλοι οι άνθρωποι να είναι αγαπημένοι και αν μπορούν να είναι ευγενικοί.